την απελευθέρωση της Λαμίας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Θα βρίσκεται την Παρασκευή και το Σάββατο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του ΚΚΕ για την περιφέρεια, τον κύριο Κώστα Μπασδέκη. Καλησπέρα, κύριε Μπασδέκη. Καλησπέρα, κύριε Κουτσούμπα. Λοιπόν, κύριε Στεριόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Μπασδέκη. Καλησπέρα. Ήταν και επίκαιρο το βίντεο με τις γερμανικές αποζημιώσεις ενώ της Ομαριάς. Πάντως για τα θέματα που αφορούν την απελευθέρωση της Λαμίας θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο ο κύριος Κουτσούμπας. Ενημερώστε μας λίγο. Ναι, απλώς θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς τιμάμε σαν ΚΚΕ τα 70 χρόνια της απελευθέρωσης της Λαμίας από τους Γερμανούς. Θεωρούμε με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ να δώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός όχι μόνο της απελευθέρωσης αυτής της κρατής, αλλά του αγώνα που υπήρχε πριν από την απελευθέρωση, την προσπάθεια που έκανε ο ελληνικός λαός, αυτός που αγωνίστηκε, εν πάση περιπτώσει, ενάντια στους Γερμανούς στο φασισμό, για να μπορούμε να μιλάμε και να παλεύουμε για ιδανικά τα οποία έχουν την ανθρώπινη αξία πάνω απ' όλα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση, εμείς θεωρούμε ότι με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα στη Λαμία και με την εκδήλωση που κάνουμε στο θέατρο, όπως και την άλλη μέρα στην πλατεία λαού στο άγαλμα του Άρη στις 11 η ώρα το πρωί, θέλουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και στις νεότερες γενιές το να γνωρίσουν και την ιστορία του τόπου τους, αλλά να ξέρουν και ότι και σήμερα συνεχίζουμε. Τιμάμε τους αγωνιστές της εθνικής αντίστασης και συνεχίζουμε σήμερα στα χνάρια που άφησαν οι ίδιοι. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το στέλνουμε με κάθε δυνατό τρόπο και μέσα από το κανάλι σας. Πάντως το βλέπετε λίγο από διαφορετική οπτική και πολιτική γωνιά, κύριε Μπασδέκη, το θέμα αυτό ως ΚΚΕ. Εμείς το βλέπουμε από την πλευρά της πραγματικής ιστορίας, η οποία αναδείχθηκε, τουλάχιστον έτσι όπως καταγράφηκε, με βάση τους αγώνες και τις θυσίες μιας ολόκληρης γενιάς για αυτό το πράγμα. Πολλοί λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, το εξής γεγονός, ότι η Λαμία απελευθερώθηκε, φύγαν οι Γερμανοί χωρίς να πέσει του δεκιά. Κάνουν λάθος όσοι το λένε αυτό το πράγμα. Η Λαμία απελευθερώθηκε και μάλιστα την τελευταία μέρα της απελευθέρωσης είχαμε τουλάχιστον 9 θύματα, 9 επωνίτες αγωνιστές στη Μεγάλη Βρύση. Δόθηκε μάχη στα νταμάρια. Που σημαίνει ότι δεν φεύγανε απλώς οι Γερμανοί υποχωρούντες κάτω από επιθυμίες, αν θέλετε, ή κάτω από την ανοχή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, αλλά φεύγαν και κάτω από μάχες. Γνωρίζουμε επίσης πολύ καλά πως η Λαμία είχε παγιδευτεί και θα μπορούσε να ανατινεχθεί ένα μεγάλο μέρος της εξαιτίας της παρέμβασης που έγινε από τον Ελλάς και από ανθρώπους που δρούσαν τότε μέσα στο γερμανικό στρατό. Αποφεύχθηκε αυτή ή το ολοκαύτωμα, εν πάση περιπτώσει, που θα μπορούσε να δημιουργήσει. Άρα αυτό σημαίνει ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή και μέχρι να απελευθερωθούν και όλες τις πόλεις της Ελλάδας, δόθηκε μάχη, δόθηκε αγώνες. Παιδιά, νέα παιδιά, θυσιάστηκαν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να το ξέρουμε αυτό. Ήταν ένας αγώνας όχι μόνο για την απελευθέρωση της Ελλάδας απλά. Ήταν ένας αγώνας ενάντια στο φασισμό, στην πιο ακραία μορφή εκμετάλλευσης που έχει γεννηθεί μέσα από τον καπιταλισμό. Μέσα σε εκείνες τις συνθήκες λοιπόν δόθηκαν οι μάχες αυτού του λαού που πραγματικά ανέδειξαν και την ηγετική φυσιογνωμία του Άρη Βελοκιώτη, τον οποίο τιμάμε ιδιαίτερα. Μάλιστα, δεν ξέρω τώρα βέβαια αν πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για γερμανικές αποζημιώσεις, κύριε Μπασδέκη. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε. Ακούγονται πολλά, αλλά κανείς δεν το φαίνει σοβαρά στο τραπέζι για συζήτηση. Κύριε Μπασδέκη, επιτρέψτε μου σε αυτό το κομμάτι έτσι που το βάζει στο τραπέζι ο Γιάννης να κάνω μία ερώτηση. Θα θέλαμε την άποψή σας για το γεγονός ότι τουλάχιστον για να ξεκινήσει μια διαδικασία που έχει τελεσιδικήσει δικαστικά στην ελληνική δημοκρατία τη σημερινή, χρειάζεται μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης που κανείς δεν τη βάζει. Κοιτάξτε. Εμείς γενικά και με το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων και συνολικότερα με το ζήτημα των αποζημιώσεων έχουμε τοποθετηθεί από την αρχή. Από τότε δηλαδή που υπάρχει αυτό το ζήτημα και συνεχίζουμε. Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πάρει πρωτοβουλίες και σαν κόμμα αλλά και σαν οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης περί των γερμανικών αποζημιώσεων. Βεβαίως, παρατηρήστε το εξής, ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, με όλες αυτές τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε ήταν οι κυβερνήσεις του κέντρου, της ΕΡΕ, παλιότερα θα θυμάστε, ποτέ δεν μπήκαν στη διαδικασία πραγματικής ουσιαστικής αποζημίωσης αυτών των οποίων έχουν, για πράγματα τα οποία έχουν κάνει ήδη οι Γερμανοί στην Ελλάδα.
για τα οποία όχι μόνο δεν πληρώσανε, αλλά βγήκαν αλόβητοι από όλη αυτή την υπόθεση, οικονομικά τουλάχιστον. Γιατί ακριβώς στη μεταπολεμική Ευρώπη η Γερμανία είχε να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο απέναντι στον τότε συνασπισμό των σοσιαλιστικών χωρών. Και αυτό το ρόλο τον έπαιξε με τον καλύτερο τρόπο. Από εκεί ξεκινάει και από εκεί, αν θέλετε, να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπων των Λίλων, για να δούμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα και γιατί δεν υπήρξε μέχρι τώρα. Η Ελλάδα φυσικά, βεβαίως, ήταν δεμένη στο άρμα αυτής της λογικής που τότε το εξυπηρετούσαν οι Αμερικανοί, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι άλλες χώρες της Ευρώπης κλπ. Παίζαν το ρόλο που χαϊδεύονταν στη σοσιαλιστική Γερμανία. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρξε λύση σε αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, σήμερα μπαίνει το θέμα, βεβαίως. Και πρέπει να παλέψουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Αναντήρητα. Ωστόσο, όμως, πρέπει να δούμε και τους συσχετισμούς οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα ακριβώς υπάρχουν τέτοιοι συσχετισμοί κάτω από τη πίεση που ασκείται και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρθούν μέτρα ενάντια στον ελληνικό λαό συνολικότερα. Πάντως, κανείς πολιτικός στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι επειδή παίζει κάποιον σημαντικό ρόλο η Γερμανία στις οικονομικές εξελίξεις, δεν μπορούμε εμείς να είμαστε διεκδικητικοί. Θέλω να πω ότι η Γερμανία έχει αποζημιώσει άλλες χώρες και για τέτοιου είδους θηριωδίες που έκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και για εκείνες τις χώρες είναι ισχυρός οικονομικός ρυθμιστικός παράγων στην Ευρώπη η Γερμανία. Γιατί εμείς είμαστε εξαίρεση στη συνέχεια. Αποζημιώθηκαν χώρες για τις οποίες υπήρχε το σοσιαλισμός. Αποζημιώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις τέτοιες θηριωδίες των Γερμανών. Ωστόσο όμως, σας είπα προηγούμενα, και η Ελλάδα όλα τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο δεν ενέστηξε σοβαρά στο ζήτημα, και εννοώ οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν ενέστηξαν σοβαρά στο ζήτημα, αλλά αντίθετα έκαναν πλάτη σε όλη αυτή την υπόθεση. Απλώς ανακοινείται τώρα το ζήτημα και έρχεται με μεγαλύτερη φούρεια από κάποιες δυνάμεις, βεβαίως αξιοποιώντας και την δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα. Ωστόσο όμως το πρόβλημα παραμένει από παλιότερα και δεν είναι τώρα, δεν έχει εφευρεθεί τώρα, υπάρχει και σαν πρόβλημα παλιότερα. Πάντως, γιατί είπα προηγούμενα οι συσχετισμοί, πάντως ακριβώς, το ρόλο τους σε αυτή την κατεύθυνση. Πάντως ακριβώς για αυτό το ρόλο και για αυτό το λόγο, επειδή η χώρα είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση, αυτό το θέμα θα μπορούσε να ήταν από ένα από τα ισχυρότερα διαπραγματευτικά χαρτιά, αν κάποιοι το αξιοποιούσαν πολιτικά. Αν κατά τη γνώμη μας πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα δώσει λύση στο πρόβλημα σε καμιά περίπτωση, αντίθετα, εμείς θεωρούμε ότι η πάλη του λαού ενάντια συνολικότερα στο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και που είναι η αντιλαϊκή πολιτική, η οποία εκφράζεται και μέσα από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα από αυτή τη λεγόμενη μνημονιακή πολιτική, τα μνημόνια όπως είναι, και τα οποία είναι διαρκείας πλέον. Δεν λέμε για μνημόνια τα οποία υπήρξαν πριν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, υπάρχουν και σήμερα και θα υπάρχουν και το επόμενο χρονικό διάστημα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λέμε ότι αυτός πρέπει να είναι ο βασικός αγώνας που θα πρέπει να υπάρχει. Χωρίς ωστόσο να αφεμπολούμε κάθε δικαίωμα σε σχέση και με τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αντίθετα, θα πρέπει και οι δυνάμεις που υπάρχουν και βρίσκονται μέσα σε συλλόγους, σε συλλογικότητες, δυνάμεις που βρίσκονται σε αντιστασιακές οργανώσεις, να παλέψουν σε αυτή την κατεύθυνση και να διεκδικήσουν ό,τι δικαιούνται και ό,τι τους ανήκει φυσικά από αυτή την υπόθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε μέχρι και την Παρασκευή. Επαναλαμβάνουμε που θα είναι ο Γενικός Γραμματέας. Εμείς κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους όσους θέλουν πραγματικά να τιμήσουν την ιστορία της απελευθέρωσης της Ισλαμίας, θέλουν να δώσουν συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα με την προοπτική που βάζουμε και που θέτουμε ότι υπάρχει και το μέλλον της ανθρωπότητας πρέπει να είναι πιο φωτεινό, πρέπει να είναι το μέλλον της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων καλύτερο, όχι μόνο καλύτερο, αλλά να τους ανήκουν όλα όσα παράγουν. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη βάση εμείς λέμε ότι μπορούμε να τιμήσουμε την απελευθέρωση της Ισλαμίας με τον καλύτερο τρόπο. Σας ευχαριστούμε. Και να δώσω στην εκδήλωσή μας. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε κύριε Παζάκη. Θα ξαναπούμε μέχρι τότε. Πάμε τώρα, Γιώργο, στο στρίμωγμα που έκανες λίγο στην Ελένη Μακρύ Θεοδόρου για το θέμα των διοδίων, έτσι. Που κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να παίρνουν θέση πλέον ξεκάθαρα τα πολιτικά πρόσωπα. Ήταν καλεσμένη χθες στο δελτίο ειδήσεων του καναλιού μας και είχα την υποχρέωση να τη ρωτήσω.